Ιανουαρίου. Τα Όσκαρ τη βιομηχανία πορνό. Ο Θέμης. Δημήτρης Σιρινάκης. Υποψήφιος. Ο Σιρινάκης, ο δικός μας. Παιδιά, είναι μεγάλος παραγωγός, βγάζει πολλά χρήματα και η βιομηχανία πορνό έχετε υπόψη σας ότι είναι μία από τις πιο υψηλές στον κόσμο. Και αυτός κάνει, και αυτός κάνει καλές ταινίες. Δηλαδή, έχει τα περισσότερα κέρδη αυτό εννοώ. Βεβαίως, βεβαίως. Έχει τεράστια κέρδη. Το ξέρεις ότι ο Σιρινάκης μένει στη διπλανή μας πολυκατοικία. Και αυτός δίπλα. Και αυτός. Φαίει κάτι αυτά που ακούς, δεν είναι. Είναι από το Σιρινάκη. Το έμαθα πολύ πρόσφατα. Αλήθεια. Το συγκρότημα δηλαδή είναι. Στο διπλανό ακριβώς. Και η Νατάσα Θεοδωρίδου και εσύ. Όχι, με την Νατάσα μένουμε στο ίδιο συγκρότημα. Ο Σιρινάκης μένει στη διπλανή μας πολυκατοικία. Λοιπόν, εγώ βέβαια. Δεν γυρίζει οι ταινίες εκεί. Μένει και η μάνα του νομίζω. Εγώ πάντως έχω κάποιες απορίες. Έχω κάποιες απορίες. Να σας λύσω, Γιώργαντά, ο καθένας. Έτσι, γι' αυτό θέλω να τις θέσω στο Θέμη, Γιώργαντά. Υπάρχουν ταινίες ερασιτεχνικές που είναι με μία κάμερα. Δεν τις έχω. Καλά, δεν σε ρωτήσαμε ακόμα. Δεν τις έχω. Ακόμα πρέπει. Περίμενε. Ερώτηση δεν έγινε. Σε εκείνα, πάρ' το. Για πες. Για να είσαι προφανώς υποψήφιος, σημαίνει ότι η ταινία είναι καλή. Όχι στο τι συμβαίνει στην ταινία μέσα, αλλά σε ό,τι αφορά όλο το πακέτο. Δηλαδή την εικόνα. Τα φώτα, την εικόνα. Δεν μου ξέρει σε ποια κατηγορία είναι υποψήφιος ο Δημήτρης Σιρινάκης. Γιατί ξέρω εγώ. Σε μία θα είναι, φαντάζομαι, σε πολλές. Σε ποια! Ποιο τίτλο έχει. Λοιπόν, η ταινία είναι υποψήφια ξενόγλωση. Ξενόγλωση. Γιατί άρα είναι ταινία με υπόθεση. Έτσι, μπράβο. Αυτό ήθελα να πω. Είχε κάνει μία τη Σαντορίνη και ήταν νομίζω στα... Αυτή είναι. Όχι, όχι. Επειδή είσαι προφανώς... Συγγνώμη, μιλάνε. Προφανώς, προφανώς. Υπάρχει υπόθεση, ρε. Ξεροσφύρι, Γιώργο μου. Να μην να καταλήξεις στο... Στην πράξη υπάρχει υπόθεση. Είναι άλλη στις φυλακές. Ναι, ναι, ναι. Πόσες ταινίες πορνό έχεις δει, Θέμη? Αυτό ήθελα να πω. Πόσες έχεις δει? Τίποτα. Πόσες χιλιάδες? Τίποτα, γιατί βλέπει η μάνα μου τώρα. Κυρία Ελένη, τα φιλιά μας. Τι ωραία βασιλόπιτα μας στείλατε, κυρία Ελένη. Εγώ θα προχωρήσω στο ρεπορτάζ. Νομίζω ότι δεν βλέπει η μάνα μου ταινίες. Γιατί προφανώς κάποιοι είναι ανενημέρωτοι. Ο τίτλος της ταινίας είναι My Stepmother in Mykonos. Η μητριά μου στη Μύκονο. Α, πέτυχα τη Σαντορίνη. Εγώ δεν το έχω δει. Κρίμα, δεν είδα στη Μύκονο. Θα μείνει η επόμενη από τη Σαντορίνη. Και παίζουν, να ρωτήσω κάτι, επειδή αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Παίζουν Έλληνες τοποί ή ξένοι? Έλληνες, Γιώργο. Έλληνες. Αφού είναι ξενόγλωση. Αφού είναι ξενόγλωση. Ξενόγλωση για αυτού. Ξενόγλωση για του Αμερικανού. Θα μπορούσαν να παίξουν, α πούμε, Βούλγαροι. Όχι, όχι, είναι Έλληνες. Μιλάνε ελληνικά και από κάτω υπάρχουν υπότιτλοι. Βεβαίω. Μα ο κύριο Σιρινάκη στηρίζει και την ελληνική παραγωγή πορνό αλλά και του Έλληνε. Άρα παίζει δουλειά στον τόπο. Κορόιδεψα! Δεν δουλεύει κόσμος αυτές τις στιγμές. Δεν μπορούμε να μιλάμε. Όχι, αλλά το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα δεν είναι. Γιέται στη δουλειά, κατάλαβες. Γιώργο, τι είχες τώρα. Σήμερα. Αλλά καλό είναι. Μπράβο. Μη δουλειά, αυτό κάνουν αυτοί. Μπράβο. Γιούδες στη δουλειά. Λοιπόν, Ελιάνα, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Μπορώ να ρωτήσω λίγο κάτι. Όταν λέμε ότι η βιομηχανία μπορεί να είναι πάρα πολύ